Καλησπέρα, συναδέλφισσες και συναγωνίστριες. Εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, απευθύνω στο συνέδριό σας θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό και καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Βρισκόμαστε σε περίοδο μάχης. Μάχη για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζόμενων και όλων των ανθρώπων της βιοπάλης, μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, που μαζί με όλα τα άλλα αποκάλυψε ακόμα περισσότερο την καπιταλιστική βαρβαρότητα, ανέδειξε τα όρια του εκμεταλλευτικού αυτού συστήματος σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την προστασία της υγείας και της ίδιας της ζωής των λαών. Μάχη απέναντι στη μέγενη των υπεριαλιστικών εγκληματικών σχεδιασμών που σφίγγει όλο και πιο πολύ γύρω από τους λαούς. Μάχη απέναντι στο φασισμό και τον ναζισμό που η μήτρα του καπιταλισμού γεννά και ξαναγεννά. Απέναντι σε αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους που πετσοκόβουν ελευθερίες, δικαιώματα, μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, που μετατρέπουν την υγεία και την παιδεία σε πολυτέλεια για λίγους και κλεκτούς και την κοινωνική ασφάλιση από κεκτημένο δικαίωμα σε επενδυτικό προϊόν και τζόγο. Στο δρόμο του αγώνα, συναδέλφισσες και συναγωνίστριες, το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, βρέθηκε και βρίσκεται μαζί με το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα που η ΟΓΕ εκφράζει. Τώρα μπροστά μας έχουμε έναν εμβληματικό νόμο, τομή στις εργασιακές σχέσεις και το δικαίωμα στη συνδικαλιστική οργάνωση και πάλι. Ένα νόμο που ο Υπουργός Εργασίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο Χατζηδάκης, έφερε στη συνέχεια των προκατόχων του, Βρούτσι και Αχτσιόγλου, τιμώντας ασφαλώς το χαλί που του έστρωσαν, για να σφραγίσει την κατάργηση του οκτάωρου, τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, την καταστολή του απεργιακού δικαιώματος, το στραγγαλισμό των συνδικάτων. Να λοιπόν πώς συμπλέουν στρατηγικά δεξιές και αριστερές κυβερνήσεις με σκοπό να υπηρετήσουν τις απαιτήσεις των κεφαλαιοκρατών και της οικονομίας τους για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων, αυτό που είναι και το κλειδί για την καπιταλιστική οικονομία τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και ανάπτυξης. Σχεδιασμένα ο ένας μετά τον άλλο, υλοποιούν τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου όπως αποτυπώνονται σε αποφάσεις δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιασμένα υλοποιούν τα προαπαιτούμενα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, της πράσινης μετάβασης, φορτώνοντας τις πλάτες του λαού και την ακρίβεια σε βασικά αγαθά και ενέργεια. Χτίζουν λοιπόν τις επενδύσεις τους στα θεμέλια των δικών μας απολειών. Συναγωνίστριες, είναι χαρακτηριστικό των στόχων τους ότι στο πρόγραμμα για τους πολλούς, όπως λέγεται, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, επιδοτούνται με 16 εκατομμύρια ευρώ μεγάλες επιχειρήσεις για να φτιάξουν στις εγκαταστάσεις τους υποδομές φύλαξης βρεφών και νηπίων. Με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια και ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις αντί για δημόσιες δομές φροντίδας των παιδιών, και δικαιολογία για να ξεζουμίζονται στη δουλειά οι εργαζόμενες μητέρες με τις άθλιες νομοθετημένες εργασιακές σχέσεις. Η δήθεν προαγωγή των δικαιωμάτων των εργαζόμενων γυναικών και μητέρων αποτελεί και ταυτόχρονα συσκοτίζει τη διεύρυνση της εκμετάλλευσής μας και της εκμετάλλευσης συνολικά της εργατικής τάξης. Όσο εξελίσσεται η επιστήμη και η τεχνολογία, όσο αυτοματοποιείται η παραγωγή, τόσο διευρύνεται η συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους κλάδους στην παραγωγή και τόσο η εκμετάλλευση μεγαλώνει, αφού αντί για μείωση του εργάσιμου χρόνου και καλύτερες συνθήκες εργασίας, αντιμετωπίζουμε εξαντλητικά ωράρια, έντονη σωματική και ψυχική καταπώνηση, ελαστικοποίηση χρόνου και σχέσεων εργασίας. Το ταξικό, αντικαπιταλιστικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα και το αντίστοιχο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα δίνουν τη μάχη για να βγάζουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες συμπεράσματα καθημερινά στη βάση του προβληματισμού και της αγανάκτησης που αντικειμενικά προκαλούν οι εξελίξεις. Τα συμπεράσματα εκείνα δηλαδή που θα προάγουν τη σκέψη τους αναδεικνύοντας νέους αγωνιστές και αγωνίστριες. Μπορούν να αποκαλύψουν την εκμετάλλευση και την απορρέουσα από αυτή ανισοτιμία, να απαντήσουν και να οργανώσουν την εργατική τάξη, γυναίκες και άντρες, στο δρόμο της ανατροπής, της απαλλαγής από τα εκμεταλλευτικά δεσμά. Είναι, συναδέλφισσες και συναγωνίστριες, μια διαδικασία επίπονη, αλλά απαραίτητη, κόντρα στα ιδεολογήματα και στη λογική ενσωμάτωσης
του αστικού συνδικαλισμού, περιφυλετικών διακρίσεων, βελτιωτικών μέτρων, ατομικών λύσεων, ζητήματα και ιδεολογήματα που κρατούν χαμηλά και το βαθμό της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Οι επεξεργασίες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος βοηθούν στην κινητοποίηση εργατριών ως κομματιού της εργατικής τάξης, στοιχείο που είναι απαραίτητο για την πρόοδο της ταξικής πάλης. Το συνέδριό σας μπορεί να δώσει όθηση στην κατεύθυνση αυτή. Μπροστά στη μάχη που έχουμε να δώσουμε για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη, όπως κάναμε και στο παρελθόν με άλλους νόμους που και αυτοί φιλοδοξούσαν να καταργήσουν την ταξική πάλη, η οργάνωση όλων και περισσότερων γυναικών της εργατικής τάξης στα συνδικάτα είναι ένα στοίχημα που πρέπει ως ταξικό κίνημα να το κερδίσουμε. Δεκάδες συνδικάτα, πριν από μερικές μέρες, στη μεγάλη σύσκεψη του Sporting, δώσαμε τον τόνο και το περιεχόμενο του αγώνα μας, όχι μόνο για να εμποδίσουμε τον νόμο Χατζηδάκη, όχι μόνο για να αξιώσουμε την κατάργηση όλου του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου, αλλά και να διεκδικήσουμε όλα όσα απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Τα συλλαλητήρια στις 4 Νοέμβρη, η προετοιμασία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας που αποφασίσαμε, δείχνουν το δρόμο και πρέπει να παλέψουμε για την επιτυχία τους. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις κλαδικές και άλλες κινητοποιήσεις, όσες έγιναν και όσες θα ακολουθήσουν, δίνοντας το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι το εργατικό κίνημα και μπορεί και πρέπει να ανασυντακτεί και με ποσοτικούς όρους, με μαζικοποίηση των συνδικάτων και με ποιοτικούς, προσανατολιζόμενο απέναντι στην εξουσία των κεφαλαιοκρατών. Συναγωνίστρες και συναδέλφισες, ακολουθώντας τις λαμπρές ιστορικές παρακαταθήκες μας, η εργατική τάξη στο σύνολό της μπορεί να δώσει λύση, σπάζοντας το ζυγό της εκμετάλλευσης και χτίζοντας τη δική της κοινωνία, που μόνο τότε θα απαλλαχθεί από την κάθε είδους ανισοτιμία. Καλή δύναμη και ξανά καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.